Μετά το όχι που ψήφισαν σύσσωμες οι πολιτικές παρατάξεις, οι Δήμοι αλλά και άλλοι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι συντάχθηκαν στο πλευρό των πολιτών για τη δημιουργία λατομείου γρανίτη σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 99.935 τετραγωνικών μέτρων εντός Natura 2000 όρη Βροντούς Λαελιά, σε θέση Χέρσο της τοπικής κοινότητας Αχλαδοχωρίου του Δήμου Συνδικής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, ο δικηγόρος Γιάννης Γιάντσιος απέστειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιστολή διαμαρτυρίας, αναφέροντας ότι το μυστικό βρίσκεται στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση. Όλη η αρμοδιότητα η οποία ακολουθείται για την εγκατάσταση των λατομείων ξεκινάει από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Η Δήμη, η Περιφέρεια, ότι οι περιφερειάρχες αυτοί δεν έχουν καμιά αρμοδιότητα παρά μόνο σε ένα πολιτικό επίπεδο, οι οποίοι δείξανε και ότι είναι και κατά αυτής της διαδικασίας των εγκατάστασης των λατομείων. Το μυστικό είναι ότι είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Εκεί λοιπόν αυτοί έχουν στείλει ήδη σε τρεις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι το Δασόν, το Δασαρχείο Συνδικής και η Αρχαιολογία, και ζητάει την άδειά τους και την άποψή τους για το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι κτλ. Ήδη η αρχαιολογία έχει θετικά νομοδοτήσει ότι μπορεί να γίνει. Η προθεσμία για να τελειώσει αυτή η διαδικασία είναι μέχρι τις 1η Σεπτέμβρη, δηλαδή μέσα στο 20ήμερο. Τις αρμοδιότητες δεν τις έχουν οι Δήμοι, αλλά η αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες κτλ. Υπήρξε μια, αν θέλετε, και λαθασμένη αντίληψη ότι αυτοί έχουν τις αρμοδιότητες, δεν τις έχουν αυτές, τις έχουν η περιφέρεια, η αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία γίνεται αυτό για να ξεφύγουν από τις αντιδράσεις που εμείς σαν ΣΕΡΕΙ κάνουμε. Θα πρέπει να κινηθούμε στα επίπεδα της αποκεντρωμένης Θεσσαλονίκη και Αθήνα και εκεί να βρεθεί η λύση. Αλλιώς, δυστυχώς, θα γίνει πραγματικότητα σε λίγο διάστημα να έχουμε την πρώτη άδεια λατομείου εδώ στο Λαελιά, και αυτό μας πονάει πάρα πολύ, γιατί σημαίνει ότι ο Λαελιάς, όπως το ξέρουμε, δεν θα είναι πλέον πια αυτός που είναι. Πρέπει να επισημάνουμε ότι σωστά το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εξετάσει την αίτηση περιβαλλοντικής μελέτης, διότι έτσι προβλέπεται. Η γνωμάτευσή της όμως, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, θα είναι αρνητική. Έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Και την τελική απόφαση θα την πάρει πράγματι η αποκεντρωμένη διοίκηση.